Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά. Εδώ επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα μας. Και όπως καταλάβατε, η Αρετή και τη Μέ είναι εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες και Αρετούλα. Αρετούλα, είδες εγώ η συνήθεια. Όπως... Αρετή μου, ολόκληρη κοπέλα έχει γίνει Αρετή. Όπως, κουκλάρα. Όχι, Αρετή, Αρετή. Το Αρετούλα νομίζω το έχεις ακούσει. Και το Αρετούσε και το Αρετή, όλα, όλα τα αγαπάω. Καλώς όρισες λοιπόν στο Web Music Radio. Καλώς σε γνωρίσαμε από κοντά. Λοιπόν, ακούσαμε το «Καλή σου τύχη», να πούμε έτσι. Για πες μας λίγο για αυτό το τραγούδι, για να το γνωρίσει και ο κόσμος που δεν το ξέρει. Είναι από τον προηγούμενο προσωπικό μου δίσκο. Είναι το μόνιμο τραγούδι του δίσκου. Ονομάζεται ο δίσκος όπως και το τραγούδι «Καλή σου τύχη». Τα περισσότερα τραγούδια τα έχει γράψει ο Δημήτρης Καράς. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε. Να κάνουμε ένα δίσκο ο οποίος θα έχει χρώμα πιο λαϊκό. Εν ολίγης, να θυμίζει κάτι από την περασμένη εποχή, που κυρίως μπουζουξίδες και γενικά μη πιανίστες δημιουργούσαν μουσική κυρίως λαϊκή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έτσι κάναμε τώρα την... συστήσαμε το τραγούδι, να συστήσουμε τώρα και την Αρετή. Λοιπόν, ξεκίνησες από πολύ μικρή, μα πάρα πολύ μικρή, στο χώρο της μουσικής. Και όχι απλά όπως τα άλλα παιδιά ξεκινάνε να παίζουν ένα όργανο, μια κιθάρα, ένα πιάνο σε αυτή την ηλικία. Εσύ ξεκίνησες να βγαίνεις και στα φώτα της δημοσιότητας σε μικρή ηλικία. Ξεκίνησες γύρω στα 9 σου να παίζεις σαντούρι, έτσι? Ξεκίνησα στα 6 μου χρόνια να παίζω, να μαθαίνω σαντούρι κοντά στον Αριστίδη Μόσχο. Και 9 χρόνια ξεκίνησα να μαθαίνω πιάνο. Πώς επέλεξες το σαντούρι, Αρετή? Η αλήθεια είναι ότι το σαντούρι δεν είναι ένα όργανο που το βλέπεις κάθε μέρα. Και τότε δε που εγώ ξεκίνησα, δηλαδή το 1995-96, δεν το έβλεπες ποτέ και δεν υπήρχαν πολλά παιδιά μικρά που να μαθαίνουν αυτό το όργανο. Εγώ είμαι τυχερή γιατί και οι δύο μου γονείς αφουγκράζονταν και αφουγκράζονται αυτά που αγαπάω. Και εντάξει, είχα ζητήσει και άλλα όργανα, η αλήθεια είναι. Ναι. Είχα ζητήσει και φλάουτο και κανονάκι και πιάνο. Αλλά ο κανονιέρης ήταν στην Ξάνθη, το φλάουτο δεν ξέραμε κάποιον σε κάποιο οδείο, το πιάνο δεν έγινε τότε, έγινε πολύ αργότερα. Ο πατέρας μου λοιπόν όταν είχε δει τον Αριστίδη Μόσχο στην τηλεόραση και εγώ του είχα ζητήσει σαντούρι, με πήγε να μάθω σαντούρι. Εγώ περιχαρής πήρα το δελτίο το πρώτο που είχαμε κόψει... την τιμή, ας το πούμε, της εγγραφής. Και πάω στη μάνα της, λέω: «Μαμά, μαμά, θα μάθω σαντούρι». Μου λέει: «Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?» Η μανούλα μου. Και είμαι γενικά χαρούμενο άτομο, μόνο και μόνο επειδή οι δύο μου γονείς να είναι καλά, πάντα αφουγκράζονταν και αφουγκράζονται αυτά που αγαπάω. Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον στο σαντούρι? Το ότι είναι περίεργο. Δηλαδή το είδες και εσύ στην τηλεόραση και σου άρεσε? Είναι παράξενο. Γιατί και εμείς το βλέπαμε. Τότε θυμάσαι, υπήρχαν και την Κυριακή εκπομπές που ήταν οι κρατικές τηλεοράσεις. Ναι. Και ήταν με τα παραδοσιακά τραγούδια κάθε Κυριακή, θυμάμαι, και εμείς την παρακολουθούσαμε. Ναι. Και εκεί βλέπαμε το σαντούρι, γιατί όλοι το ξέρουμε. Από αυτές τις εκπομπές το βλέπουμε. Τα καλά της τηλεόρασης, της τότε ίσως τηλεόρασης, που μετέφερε τον ελληνισμό, έτσι, και την παράδοσή μας. Και εμείς είμαστε τυχεροί που τα προλάβαμε και τα ζήσαμε αυτά. Και ξέρεις, και εμένα μου έκανε, μου κέντρισε, ξέρεις, κάτι περίεργο. Δεν ήταν το συνηθισμένο. Αλλά ξέρεις, ένα παιδάκι τώρα 6 χρονών. Είναι και ο ήχος. Ναι, είναι και ο ήχος μαγικός. Είναι εύκολο να μάθει κάποιος σαντούρι, Αρετή? Νομίζω σαν όργανο ότι, δηλαδή. Είναι... Νομίζω ότι όταν κάποιος καταπιάνεται με το σαντούρι. Γενικά με τα όργανα, αυτό που, που λέγανε και οι παλιοί, το όργανο δεν τελειώνει ποτέ. Όσο πιο πολύ μελετάς και όσο πιο πολύ ασχολείσαι, τόσο πιστεύω καλύτερος γίνεσαι και αποκτάς και το δικό σου προσωπικό ύφος. Τώρα
Εγώ απλώς έτυχε να έχω αυτό το δάσκαλο που πήρα αυτά τα πατήματα και αντίστοιχα δημιούργησα και έναν χαρακτήρα, ας το πούμε, έναν τρόπο για να παίζω σαντούρι. Είναι ένα όργανο που αγαπά πάρα πολύ, είμαι άρρηκτα συνδεδεμένη μαζί του και θα είμαι νομίζω για αρκετά χρόνια ακόμα, γιατί πραγματικά το αγαπώ. Το πιάνο? Ναι, και με το πιάνο. Αλλά το σαντούρι δεν είναι, είναι άλλο. Αυτό παίζει ρόλο τώρα στο ότι σε έχει συνδυάσει και ο κόσμος το να παίζει σαντούρι ή εσύ το έχεις περάσει στον κόσμο? Κατάλαβες να σου πω, την αγάπη σου για το σαντούρι είναι τόσο μεγάλη που αυτό πέρασε ασυνείδητα στον κόσμο και σε έχει συνδέσει λόγω της αγάπης σου, ξέρεις, όχι λόγω των εμφανίσεών σου κτλ. Εγώ θεωρώ ότι... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν ήθελα να είμαι μόνο τραγουδίστρια θα το είχα κάνει ήδη. Ναι. Αλλά κατά βάθος δεν το θέλω. Είσαι περισσότερο μουσικός δηλαδή? Ναι, και στην ψυχολογία είμαι μουσικός. Δημιουργείς τραγούδια, γράφεις και όλα τραγούδια, ναι, έτσι. Ναι, έτσι. Ωραία. Γράφω και μουσική και πρόσφατα με το Σαντέλ για πρώτη φορά έγραψα και στίχους. Και στίχους και διαφορετικό τραγούδι. Ναι, ναι μεν, αλλά ξέρεις, αλλά... λέει Δύση και Ανατολή που λέγεται. Ακριβώς. Είναι και το ένα και το άλλο. Ναι, έτσι, είναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από το δίσκο Καλή σου τύχη. Ναι. Άλλο ένα τραγούδι. Ποιο θέλεις να ακούσουμε? Να ακούσουμε το Δεν έχει πατρίδα ο άνεμος, μιας και ανέφερες ότι γράφω μουσική. Ένα τραγούδι που έχω γράψει μουσική εγώ, σε στίχους του Πόλη Κυριάκου. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Περνά και θυμίζει εσένα.
Εγώ έχω να σας πω ένα. Τώρα συγγνώμη αρετή, έτσι θα πάρω λίγο από το χρόνο σου. Βεβαίως, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ επειδή έχουμε και κάποια χρόνια διαφορά αρετή μου, ήμουνα σε μια ηλικία που μπορούσα να παρακολουθώ. Λοιπόν, τη γνώρισα την αρετή κοριτσάκι μέσα από τα μέσα επικοινωνίας στη τηλεόραση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι μια κοπέλα με καρδιά παιδιού. Είναι τα μάτια της λάμπουνε, και αυτά τα υπέροχα μάτια, και θέλω να το μεταφέρω στον κόσμο γιατί δεν το βλέπει. Και να μείνεις έτσι, να μην ακούς κανέναν τι λένε γύρω σου. Να μείνεις έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το λέω για να μου πεις ευχαριστώ. Εγώ θέλω να μεταφέρω στον κόσμο μας αυτό που βιώνω, γιατί ξέρεις, και εδώ που σας καλούμε και να μιλήσουμε, ο κόσμος, τα τραγούδια ούτως ή άλλως εμείς τα παίζουμε στις εκπομπές μας, ο κόσμος θέλει να γνωρίσει την αρετή. Ποια είναι αυτή η αρετή που βλέπει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε για σένα. Ξεκίνησες. Έκανα πίτες στην παύση. Γιώργος Νταλάρας. Ναι. Τι είναι αυτό το κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιώργος Νταλάρας? Και πώς ένα κοριτσάκι κάθεται εκεί δίπλα στο Γιώργο τον Νταλάρα και παίζει σαν τούρι? Πώς προέκυψε αυτό? Είναι πραγματικά από τις περιπτώσεις που δεν μπορείς να εξηγήσεις τη ζωή σου. Και όχι επειδή είναι το όνομα Γιώργος Νταλάρας, αλλά επειδή δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους πραγματικά μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία ούτε καν φανταζόσουν ότι υπάρχουν ως αντικείμενα μέσα στη μουσική. Και σύν της άλλης να πούμε ότι εντάξει, προφανώς και τρέφω μεγάλο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους και για τον Γιώργο Νταλάρα και για τη Γλυκερία και για την Ελένη Βιτάλη, που είχα τη χαρά μέχρι πριν κλείσω τα 20 να παίξω και με τους τρεις τους. Ναι. Και με πάμπολους άλλους μουσικούς της χώρας μας, σολίστες και παλιούς και νεότερους. Εγώ ανέφερα τον Νταλάρα, γιατί ξεκίνησες, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτός είναι που σε ανέδειξε, έτσι. 12 χρονών. Δεν ήταν πολύ εύκολο. Γιατί από τη μία, ναι, λες ότι σου βαράνε παλαμάκια, σε χειροκροτάνε και εντάξει, ας πούμε, εύκολο είναι. Όμως πρέπει να είσαι τακτικός, να συνεχίσεις να είσαι μελετηρός, και εσύ της άλλης είσαι και εύπλαστος, γιατί θα πάρεις σαν σφουγγάρι όλες τις πληροφορίες, ναι, που θα είναι στις κεραίες σου, και απ' την άλλη είσαι και ανώριμος. Γιατί είσαι ένα παιδί στην εφηβεία, αρετή μου. Στην αρχή της εφηβείας μου. Ναι, δηλαδή όλο το πέρασες μέσα στην εφηβεία, την έναρξη της αναγνωσιμότητάς, ναι, σου μέσα στην εφηβεία. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το διαχειριστεί ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες? Μόνη μου δεν το διαχειρίστηκα, μαζί με τους γονείς μου. Ναι. Και αν δεν ξέρεις, και οι γονείς πρέπει να το διαχειριστούν σωστά, έτσι. Βέβαια. Όλοι μαζί είναι, δηλαδή και για αυτούς δύσκολο. Είχα και τους γονείς μου, εγώ και το σκυλάκι μου. Α, ωραία. Οικογενειακός, όλοι μαζί. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να σου πούνε για καλό κάτι. Ναι. Δεν έχουν όλοι τον τρόπο. Απ' την άλλη, πολλοί αοριστολογούν του τύπου να προσέχεις, να προσέχεις, ναι, να προσέχεις. Και εσύ φοβάσαι και τον ίσιο σου ακούγοντας κάτι τέτοιο. Εμένα αυτό μου έκανε καλό κυρίως. Γιατί ενώ έβγαινα, έπαιζα και ακόμα βγαίνω και παίζω και μου βαράει ο κόσμος παλαμάκια, ταυτόχρονα μπορεί να αισθάνομαι τύψη την ίδια στιγμή, γιατί έκανα μία λάθος νότα κάπου. Ναι. Γιατί και χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Και χωρίς να το καταλάβει. Ναι. Και εγώ εκείνη την ώρα δεν είμαι χαρούμενη. Mm. Αλλά αυτό με κρατάει σε μία ισορροπία. Γιατί ποτέ δεν χαίρομαι κάτι τέλειο. Τόσο πολύ. Ναι. Γιατί η μουσική, είμαστε άνθρωποι μία μέρα. Δεν έχουμε καταπιεί μετρονόμο για να παίζουμε γρήγορα και βερτουόζικα και να μην κάνουμε λάθη κτλ. Αλλά είμαστε, πώς να το πω, δεν μπορούμε να χαρούμε ποτέ με αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να είναι όλα τέλεια, να κάνεις τις πρόβες σου, που λέει ο λόγος, ακόμα και σε πανηγύρια και σε γάμους που έχω παίξει και συνεχίζω να παίζω, εννοείται, πολλές φορές
έχω αισθανθεί ότι πέταξα έξω την ορχήστρα, ας πούμε, για μία λάθος συλλαβή. Που είναι και πιο χαλαρά εκεί τα πράγματα, ο κόσμος διασκεδάζει και τα λοιπά. Δεν έχει το, δεν είναι να κάθεται από κάτω και να σε ακούει προσεκτικά. Και παρόλα αυτά είσαι λίγο τελειομανής, ναι. Τελειομανής υπό την έννοια ότι κανένας μουσικός, μην νομίζετε, κανένας μουσικός δεν το έχει αυτό. Και είμαι τυχερή γιατί αυτό πάντα το είχα. Δηλαδή, ερχόσουν εσύ, μου έλεγε συγχαρητήρια, τι ωραία που έπαιξε, αρετούλα μου και τα λοιπά. Και εγώ ήμουνα μέσα μου να σκάσω από το κακό. Αυτό το έχει ακόμα, ρε. Δηλαδή, παρόλο μετά τόσα χρόνια που έχει έτσι ψηθεί σε εισαγωγικά στον χώρο, δεν λες, έλα μου, εντάξει, δεν το κατάλαβε τώρα ο κόσμος. Κοίτα τον, διασκεδάζει. Όχι. Το ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, όταν σου λένε και μετά συγχαρητήρια. Μπορώ να πω ότι αυξάνεται κιόλα. Δεν μειώνεται. Δυστυχώς. Εντάξει, τα παραλέω τώρα, αλλά έτσι, κάπως έτσι είναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια γυναίκα να βρίσκεται στον χώρο της μουσικής? Είσαι νέα κοπέλα, έχεις περάσει εφηβείες, έχεις περάσει ενηλικιώσεις, πλέον είσαι πιο όρημη, έχεις μπει στη δεύτερη δεκαετία της ζωής σου. Πόσο δύσκολο είναι για ένα κορίτσι και για μια κοπέλα να βρίσκεται στον χώρο αυτό της μουσικής? Ή παίζει ρόλο και τι μουσική παίζει? Παίζει δηλαδή ρόλο. Δηλαδή είσαι κυρίως στην παραδοσιακή ήσουν. Παραδοσιακή μουσική, αλλά έχω συνεργαστεί όμως και με άλλους καλλιτέχνες του τύπου. Στη δισκογραφία έχω παίξει για τους Ονειράμα, έχω παίξει για τον Νίκο Κουρκούλη. Άρα λοιπόν έχεις περάσει και από διάφορα είδη μουσικής. Και έχω παίξει και ζωντανά, εντάξει, το ρεπερτόριό μου δεν το άλλαξα. Δεν το άλλαξα, αλλά ο χώρος που έχει κινηθεί είναι διαφορετικός. Έχω παίξει με τον Πάνο Κιάμου, ας πούμε. Και όλα αυτά τα δοκίμασα κατ' ουσίαν για να δω πραγματικά τι μου ταιριάζει, δηλαδή πώς είναι. Ναι. Σε σημείο που λένε, ξέρω εγώ, σκυλάδες και τα λοιπά. Και εγώ έβλεπα πόσο καλή μουσική ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έπαιξα μαζί τους. Και ο ίδιος ο Πάνος, πόσο επαγγελματίας και σωστός ήταν στη δουλειά του και πραγματικά δεν μου κάνει αίσθηση. Αυτό είναι ένα γνώρισμα αυτών που γνωρίζουν από κοντά τους καλλιτέχνες. Δηλαδή και εμείς το έχουμε βιώσει αυτό. Ξέρεις, κάποιοι καλλιτέχνες ή απογειώνονται όταν τους γνωρίζεις από κοντά ή προσγειώνονται ανώμαλα στην άποψη που έχεις για αυτούς. Έτσι. Εμένα η άποψή μου είναι πάντα ότι όταν είσαι μουσικός, καταρχάς δεν πρέπει να έχεις παροπίδες. Δεύτερον, η μουσική είναι θάλασσα. Ίσως, όχι θάλασσα, ίσως είναι αέρας. Είναι κάτι άειλο. Το οποίο όμως έρχεται και πρέπει με όσες ψυχές είστε μαζί εκείνη την ώρα και παίρνεις ενέργεια από αυτούς, να την περάσεις από τους μαγικούς σωλήνες της μουσικής και να ξαναδώσεις πίσω αυτή την ενέργεια με άλλο τρόπο. Και έτσι όλες αυτές οι ψυχές να επικοινωνήσουν. Και αν παίζεις ακόμα και στην Ήπεθρο, που παίζω εγώ δηλαδή στα πανηγύρια, είναι ακόμα πιο ωραία. Γιατί έρχεται και η φύση μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή την παρέα, σε αυτό τον κύκλο. Αυτά που λες τώρα, αρετή μου, τα έχεις βιώσει και τα έχεις κάνει μότο στη ζωή σου, τα έχεις, στα έχουν διδάξει οι δάσκαλοι, σε εισαγωγικά, καλλιτέχνες που έχεις συνεργαστεί μαζί τους. Και στο λέω τώρα, μιλάω για, σε ρωτάω εσένα, γιατί εσύ είσαι μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση, με την έννοια ότι έχεις ξεκινήσει πολύ μικρή στο χώρο της μουσικής. Γι' αυτό, για πες μας λίγο. Έχω μάθει πολλά πράγματα. Είχα παίξει με την Εστουδιαντίνα, την ορχήστρα, με τον Μάνο Αχαλινοτόπουλο, με τον Γιώργο Μαρινάκη, με τον Γιώργο Κοτσίνη, με τον Κλαρίνο. Ναι. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδρομή, από τη μία, ναι μεν, είναι έτσι μέσα στα φώτα, ας το πούμε, της δημοσιότητας. Απ' την άλλη όμως έχω μάθει και πολλά πράγματα και πέρα από τη μουσική. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι που σαφώς και θέλαν να κάνουν κακό, αλλά υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν καλό στη ζωή τους. Και εγώ είμαι τυχερή που τους έχω γνωρίσει. Εντάξει, ήμουν και λίγο έξυπνη, είμαστε οικογενειακώς λίγο έξυπνοι, γιατί φυλάμε τις κακοτοπιές μεταξύ μας. Αλλά... είσαστε ομάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό. Και μπορείτε να κοιτάτε γύρω-γύρω. Ξέρεις, άμα είσαι ένας, δεν μπορείς να κοιτάς γύρω-γύρω. Έτσι. Όταν είσαι ομάδα, κοιτάς γύρω-γύρω. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη μουσική. Γενικά είναι ωραίο πράγμα να έχεις οικογένεια. Με όποια μορφή, έτσι. Δεν, ναι, το... ναι. Δεν το. Πάμε Μακεδονία. Πάμε, ναι. Θα ακούσουμε το τραγούδι Μπέλα Λίμπια. Είναι
από τα χωριά του νομού Κιλκής και συγκεκριμένα από τη Γουμένισσα. Αυτός ο δίσκος, τα Μακεδονίτικα, ή μάλλον τραγούδια της Μακεδονίας, έγινε για τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιαννίτσων. Είναι ένα τάμα που είχα εγώ και το μετέφρασα σε μουσική παρέα με το μεγάλο σολίστα του κλαρίνου, Σταύρο Παζαρέτζη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Πολύ όμορφη αυτή η κίνηση. Τι τραγούδια περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος δίσκος που είναι για τη Μονή? Ο συγκεκριμένος δίσκος, τα τραγούδια της Μακεδονίας, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Τραγούδια από τις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της Μακεδονίας. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερα. Κάποια τραγούδια μας ξέφυγαν. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι το πρώτο CD που χαιρετίζει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, το πρώτο CD κοσμικής μουσικής. Έχει χαιρετήσει δίσκους θρησκευτικής μουσικής, αλλά ποτέ κοσμικής. Και είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο αυτό και τιμητικό.
πρώτα-πρώτα για τα τραγούδια. Ναι. Γιατί εμάς η παράδοσή μας μουσικά, η βυζαντινή μουσική και η παραδοσιακή μουσική είναι αδερφούλες. Ναι. Και αυτό το καταλαβαίνεις ακόμα και στα Σμυρναίκα και στα Ρεμπέτικα και στα πιο νέα, ας το πούμε, τραγούδια, ακόμα και τα πιο σύγχρονα. Τα συγκεκριμένα τραγούδια έγιναν με την επιμέλεια του Πέτρου Παπαεμμανουήλ, για να τονίζουμε ακριβώς ποια κομμάτια, σε τι κλίμακες είναι το κάθε, τα κομμάτια, mm-hmm. το κάθε κομμάτι. Κάνουμε λοιπόν αυτή την αντιστοιχία. Εγώ είχα ακούσει δύο τραγουδιστές, τον Βαγγέλη τον Δασκαλούδη και τον Μπαντή από την Νικήσια Νικαβάλας. Είχα ξυπνήσει 5 ώρα το πρωί όταν είχα τελειώσει το δημοτικό για να γράψω στο βίντεο την εκπομπή. Ήταν αυτές οι περίφημες εκπομπές που είχε κάνει η συγχωρεμένη Δόμνα Ισαμίου. Mm-hmm. Και από τότε ήξερα ότι εκεί πέρα υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με τον τόπο καταγωγής μου, το Μεσολόγγι. Mm-hmm. Όπως και στη Μακεδονία, mm-hmm. έτσι και εμείς στο Μεσολόγγι έχουμε ζουρνάδες. Mm-hmm. Και το μοτίβο λοιπόν είναι πολύ κοντινό. Γι' αυτό και τα αγαπάω πολύ αυτά τα τραγούδια. Και στόχος μου και όνειρό μου είναι από κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας να κάνω ένα δίσκο. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος τώρα. Αυτό είναι το όνειρό σου. Στόχος, δεν είναι όνειρο. Ναι, στόχος. Ναι, είναι θα... πολύ έτσι, ναι. προσιτός. Που δεν θέλω κάτι... να γίνει ανά τα χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, γιατί σήμερα είμαστε εδώ και. Καλά, δεν θα κάνεις μαζεμένους τώρα όλους τους νομούς, ναι. της Ελλάδος. Θα κάνεις σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, ναι. Τόσα χρόνια έχεις μπροστά σου. Να, ναι. περιμένουμε και κάτι και να μιλες και τη σειρά για να είναι έκπληξη, ξέρεις. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πώς είναι, είπες, γράφεις και μουσική, γράφεις και στίχους. Από πού εμπνέεσαι να γράφεις στίχους? Από το γεγονός ότι η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισα. Άσχετο, ξέρεις. Περίμενα από τη ζωή, από τη φύση, από τον έρωτα. Η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισα. Δεν ναι. μας έφερε όμως τα ένα ταπεράκι. Ναι. Την επόμενη φορά τώρα που μας γνωρίσατε θέλουμε ταπεράκι. Βεβαίως, βεβαίως. Η μαμά μου, όπως είπα, είναι πολύ καλή μαγείρισα. Κάνει ωραίες πίτες και ωραία φαγητά. Και επειδή ακριβώς όταν μου έστειλε το κομμάτι ο Σαντέλ αρκετά πρωτόλιο, πριν ακόμα καν γνωριστούμε, μου το είχε στείλει η μέρα Τετάρτη. Εγώ ήμουν κουρασμένη, δεν το άνοιξα το email, λέω να το ανοίξω την επόμενη μέρα. Γυρνάω λοιπόν από μία δουλειά, η μαμά μου μαγείρευε. Και όπως μαγείρευε η μαμά μου και έριχνε εκεί πέρα τα μπαχάρια, χωρίς πλάκα, στην κουζίνα τους έγραψα τους στίχους. Σαντέλ, μαμά, ξέρεις. Χωρίς πλάκα. Ναι, έβλεπα τα μπαχάρια που ρίχνει η μαμά μου, γιατί μας αρέσουν τα μπαχάρια αρκετά. Και έτσι έγραψα αυτούς τους στίχους. Είναι η πρώτη... Είναι το πρώτο σου τραγούδι που γράφεις. Απόπειρα, ναι. Απόπειρα που Οπότε, έκανα. Οπότε, ακούστε... Εσύ τώρα πώς το έζησες αυτό? Θες να ακούσεις τη μουσική για να γράψεις τους στίχους ή θες να μαγειρεύει η μαμά σου για να γράψεις στίχους? Το δεύτερο είναι καλύτερο, να πω τη μαύρη αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι θα Σοβαρά μου έρθει... τώρα, ας πούμε, όταν θα ακούσει ένα τραγούδι τώρα, έτσι, ναι. σου στέλνουν τη μουσική. Μου είναι πιο εύκολο να γράψω στίχους. Αυτό λέω. Είναι από το να γράψεις στίχους και μετά να γράψεις τη μουσική. Είναι πιο εύκολο να έχεις τη μουσική και να γράψεις στίχους? Για μένα είναι εύκολο να έχω τη μουσική και μετά να μου έρθουν οι στίχοι. Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά μέχρι τώρα η εμπειρία μου αυτό. Οπότε είναι βιωματική κιόλας. Δηλαδή ήσουν στην κουζίνα με τη μητέρα σου, έτσι, και ναι. οπότε ό,τι σου βγήκε, τις μυρωδιές. Ναι, τι, ναι. Ξέρεις, οι μυρωδιές είναι αναμνήσεις, είναι συναισθήματα. Οπότε ναι. αυτό πέρασε στο χαρτί, στο στίχο. Εμείς κάνουμε το αστείο έτσι, το γελάμε, αλλά είναι σοβαρό αυτό. Γιατί μην ξεχνάς πολιτική κουζίνα, έτσι. Σωστό, ναι, σωστό. Ολόκληρη ταινία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ναι, τα μπαχάρια που αναφέρω μέσα τα χρησιμοποιούμε γενικά. Να, ένα δίδαγμα για εμάς τις μανούλες. Και τι πρέπει να μαγειρεύουμε. Μπορεί να εμπνέουμε τα παιδιά μας. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το καινούριο, Δύση και Ανατολή. Ένα διαφορετικό τραγούδι. Ναι. Έτσι, από αυτά που σε έχουμε συνηθίσει. Λες να αλλάξεις ρωτά?
ή όχι. Δεν νομίζω να αλλάξω ρότα, γιατί εγώ αν δεν πάω σε γλέντι να παίξω το πουλάκι ξένο, εν ολίγης δεν ισιώνω. Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ η παραδοσιακή μουσική, Αρετή? Γιατί αυτή εντάξει, ξεκίνησες το σαντούρι, ξέρεις και τα λοιπά. Από το σαντούρι θεωρείς ότι πήρες, όλοι αισθανόμαστε Ελληνάρες μέσα στην ψυχή μας, αλλά... Δεν νομίζω, δεν είναι μόνο το σαντούρι, είναι όλα μαζί. Εγώ μεγάλωσα με κλαρίνα, ούτως ή άλλως έχεις δηλαδή μεγαλώσει. Τάκης Καρναβάς, Γιάννης Κωνσταντίνου, Τασία Βέρα. Οπότε μεγάλωσες μέσα σε τέτοια τραγούδια. Και, ναι. Και επίσης χορεύω, δηλαδή οι γονείς μου είναι καλήφωνοι. Δεν, σε εμάς η παράδοσή μας, αλλά και άλλα πράγματα όμως, και τα ρεμπέτικα και τα σμυρνέικα. Εγώ ας πούμε το δίσκο της Γλυκερίας με τα σμυρνέικα, ναι, τον είχα στα αυτιά μου. Ναι. Ξέχωρα ότι ο δάσκαλός μου είχε κάνει επιμέλεια σε αυτό το δίσκο. Ναι. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί ο Σαντέλ, που έχει καταγωγή από την Ελλάδα, ο παππούς του ήταν Έλληνας από τη Δράμα, με το που ήρθε και με γνώρισε μου λέει: εγώ ξέρεις το δίσκο με τα σμυρνέικα της Γλυκερίας, τον είχα ακούσει. Και λέω τώρα, Χριστός και Παναγία, εμένα ο δάσκαλός μου είχε κάνει την επιμέλεια αυτού του δίσκου. Και η Γλυκερία ήταν στα αυτιά μας. Η Βιτάλη, η Αλεξίου. Όλα δηλαδή, ναι, ναι. Η καθημάς Ανατολή, όπως αυτό. Πάμε λοιπόν να συνδυάσουμε Δύση και Ανατολή. Yeah. Και να ακούσουμε την Αρετή και τη Μέ σε ένα διαφορετικό τραγούδι, σε μουσική Σαντέλ και στίχους δικούς της. Πάμε. Παρακαλώ προσέξτε τους στίχους. Τα δυο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκόφιλη. Άνθησες στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια. It's the spirit and the beauty that makes me feel seriously. The flavor of a pleasant duty, no monotony. You walk around and create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. With memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty? Just be good to me.
μάτιας αγκοιτάζω. Ο ουρανός με τη γη, γαλάζιο φως και χρυμπάρι, ρίγανη και κρασί. Άνθησε στην αυλή μου καρδένια, φούλη και γιασέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο, καρδούλα μου, είμαστε ταιριάστοι, με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκανία, Δύση και Ανατολή. Είσαι πρώτα απ' όλα ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ευχαριστούμε. Και η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι χαίρομαι που έκανες έτσι και κάτι διαφορετικό, για να σε μάθει και ο κόσμος, να σε ακούσει, να αναγκαστεί να σε ακούσει και ο κόσμος που δεν ακούει τόσο παραδοσιακή μουσική. Τι είναι αυτό? Το τραγούδι δεν είναι παραδοσιακό, αλλά επειδή εμείς είμαστε παραδοσιακοί, ναι, με όμικρον γιώτα δημοτική, και έχει και πολλά στοιχεία ο ίδιος ο Σαντέλ για αυτή τη μουσική. Δηλαδή, μα είναι Βαλκάνιο τραγούδι. Παίζει, ναι, ναι, μουσική Βαλκανίων, ναι, έτσι, βαλκανική μουσική, τζίψη, έτσι, ψηλό τζαζ. Ναι. Δηλαδή έχει στοιχεία. Έχει πολλά στοιχεία δικά μας και γνωρίζει άπειρα πράγματα για τη μουσική μας. Μπορώ να πω ότι έχω μείνει εκστασιασμένη από τις γνώσεις του. Και πραγματικά, ενώ δεν είναι παραδοσιακό, άνετα μπορεί κάποιος να το βάλει και στο γάμο του, που λέει ο λόγος. Ναι, είναι πολύ, είναι χαρούμενο. Δηλαδή και το βίντεο κλιπ που είδα είναι απλό, αλλά είναι καθημερινό. Δηλαδή καθημερινό με την έννοια ότι είναι τα πρόσωπα μέσα, οι άνθρωποι μέσα, είναι η καθημερινότητά μας. Δεν έχει κάτι εξεζητημένο. Ναι, σίγουρα. Και επίσης να πούμε ότι ήταν η ιδέα του Σαντέλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παίξανε, και ο τρόπος που πήρε τα πλάνα και πώς το σκηνοθέτησε, ήταν υπό την καθοδήγησή του. Και εγώ νομίζω είναι πολύ όμορφο. Όχι επειδή είμαι μόνο εγώ, αλλά όλα τα πρόσωπα έχουν βγει πραγματικά πολύ φυσικά. Θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό, εκτός ότι έχεις μεγαλώσει μέσα σε αυτό το είδος μουσικής, τι είναι αυτό που θα κάνει τους νέους σήμερα να αγαπήσουν την παραδοσιακή μουσική? Σαν να απευθύνεσαι, ας πούμε, σε παιδιά της ηλικίας σου και νεότερα. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, αυτό το θέμα οδηγεί σε αδιέξοδο. Γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες επιρροές και την ίδια αφετηρία. Το ίδιο σημείο εκεί. Θεωρείς ότι είναι θέμα παιδείας περισσότερο? Να μάθουμε από τα σπίτια μας. Τι να μάθεις τώρα από τα σπίτια σου, αν πηγαίνεις σε ένα χοροδιδάσκαλο και είναι με το δάχτυλο έτσι, το αυστηρό, και σου λέει όχι έτσι το πόδι, όχι αλλιώς το πόδι. Εγώ για πολλά χρόνια δεν πάταγα σε κανένα χορευτικό σύλλογο, εκτός από τώρα που πραγματικά έχω βρει μια πολύ πολύ ωραία παρέα και ένα πολύ σημαντικό χοροδιδάσκαλο, και πηγαίνω, ας πούμε, και μαθαίνω αυτά που μου έχουν ξεφύγει με το μάτι και δεν τα έχω χορέψει. Πάντα εν ολίγης δεν μου άρεσε να πηγαίνω και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μου μιλάει αυταρχικά και θα μου λέει τι. Ναι. Θα μου λέει το πώς να χορέψω το τσάμικο, αφού εγώ βλέπω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τους μπαρπάδες μου, τους θιάδες μου, και χορεύουνε όπως χορεύω εγώ. Ναι. Και χορεύουμε το τοπικό μας ιδίωμα του τσάμικου. Ναι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Τι, δηλαδή τώρα τι να πεις ένα παιδί που είχε μια τέτοια τραυματική εμπειρία? Ναι. Δεν μπορείς να πεις αυτό κάτι. Το βιώνω και εγώ, ξέρεις, με την κόρη μου που πάει ελληνικούς χορούς. Την τράβηξε περισσότερο η δασκάλα και θέλησε να μάθει ελληνικούς χορούς. Δηλαδή μια άλλη δασκάλα που είχαν και ήταν έτσι αυστηρή που λες, σταμάτησε στη μέση η κόρη μου, έφυγε. Και οι περισσότεροι από αυτού του είδους τους ανθρώπους είναι και οι μη μαθείς. Να το πούμε και αυτό. Δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Ναι. Επίσης σου λένε, ξέρω εγώ, τώρα καταπιάστηκα με αυτό. Ας μην αναλύσουμε μόνο αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, αλλά απλά στα νέα παιδιά, γιατί να αγαπήσουν την παραδοσιακή μουσική, γιατί να ακούσουνε. Γιατί ξέρεις, και ορισμένοι τα θεωρούν και ταμπού. Ξέρεις, είναι λίγο η παραδοσιακή. Ότι θα τους κορυδέψουν οι συνομιλικοί τους. Ναι, όλα, όλα είναι θέμα, πιστεύω, κοινότητας. Δηλαδή, αν νιώσεις μέρος μιας κοινότητας,
δεν θα σου φαίνεται αγκαρία όλο αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη, γιατί να σε κοροϊδέψουν αν εσύ πραγματικά γουστάρεις εν ολίγες αυτό το πράγμα. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα, ας πούμε, όταν ήμουν μικρή, με κοροϊδεύαν πάρα πολύ οι συμμαθητές μου στο δημοτικό. Συμμετεχούσες και της δασκάλας, να πούμε γι' αυτό. Όπου, εντάξει, δεν κρατάω κακία, προφανώς. Όχι, έμαθες κιόλας, ναι, εντάξει. Παιδιά ήμασταν, αλλά δεν είχα, δεν ήμουνα παιδί που, α, κοιτάξτε που μαθαίνει παραδοσιακά. Τι παραδοσιακά? Μέχρι που μία μαμά, μια συμμαθήτριά μου, με βλέπει από μακριά και μου λέει, καλέ βιολιτζού. Και της λέω εγώ, δεν μαθαίνω βιολί, σαντούρι μαθαίνω. Ήμουνα μικρό και δεν καταλάβαινε ότι με ειρωνευόταν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέρασα φάση πολύ δύσκολη. Καλά, μιλάς και τώρα με ένα άτομο, εγώ έκανα από μικρή παραδοσιακούς χορούς και συνέχισα και μεγαλύτερη και... Ναι, ναι. Και διάφορα είδη, δηλαδή από διάφορα μέρη της Ελλάδος μάθαινα. Σημαντικό πράγμα είναι ό,τι κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του να μην το κάνει σαν αγκαρία. Αυτό να σ' αρέσει, γι' αυτό, να το αγαπάς. Γι' αυτό και για να βγάλεις και την ψυχή μέσα. Είναι σπάνιοι οι μερακλείδες. Είναι σπάνιοι οι μερακλείδες. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήμουν μουσικός θα ήμουν μερακλού. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Γιατί πάντα μου άρεσε να ακούω, μου άρεσε να ψάχνω. Καθόμαστε με τους γονείς μου, ακόμα δηλαδή καθόμαστε και κάνουμε συζητήσεις. Πώς έπαιξε εκείνος, πώς έπαιξε ο άλλος, α, για άκου αυτό, για άκου εκείνο. Και δεν είμαστε, δηλαδή, του πατέρα μου και της μάνας μου. Μπορείς να τις βάλεις, της μαμάς μου, ας πούμε, Amy Winehouse, ναι, που είναι κάτι άσχετο, ναι, από, ναι, όλο, ναι, αυτό, και να σου πει, πω, τι ωραία, ρε, τι ωραία φωνή. Έχουν αισθητήριο. Το αισθητήριο πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Μα και να αγαπάς τη μουσική είναι, νομίζω. Οπότε, δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, αλλά το βασικό είναι να αγαπάς τη μουσική και να την νιώθεις. Δηλαδή με το ίδιο πως μπορεί να χορέψεις ένα blues, ένα χασάπικο, ένα και να τα ξέρεις, να μιλήσεις. Δίσκο, μπορείς να χορέψεις και παραδοσιακή μουσική. Βέβαια. Και να το χαρείς. Βέβαια. Και να ξεδώσω. Εγώ τουλάχιστον ξέδινα. Όταν χόρευα, ξέδινα. Ναι, ναι. Δηλαδή για μένα, επειδή δεν μ' άρεσε και η γυμναστική, φαίνεται άλλωστε. πήγαινα γυμναστική και έκανα γυμναστική χορεύοντας. Τα ποντιακά είναι τα καλύτερα για αυτό το. Εντάξει, ήξερα. Εγώ παντρεύτηκα και πόντιο. Α, αλλά ήμουνα και γνώστρια πριν το παξέ. Είχα κάνει μαθήματα ή ζωή. Πολύ. Γιατί έκανα και κριτικά, χόρευα. Δηλαδή απόλυξε σε μια ομάδα. Είμαστε και χορεύαμε και μαθαίναμε. Εγώ, ας πούμε, τα ποντιακά, μιας και πιάσαμε, ναι, αυτό το κομμάτι κυρίως, δεν ξέρω αν τα μετράω, αλλά τα χορεύω όλα. Δηλαδή και τα 15 τικ που υπάρχουν, και τικ μονό, και τικ διπλό, και τικ τρομαχτό, και τρικ από το Τσουμούσμαντεν, και τικ από την Καλλίπολη. Δηλαδή όλα. Εσύ είσαι η χαρά των ποντιακών μαμάδων. Που θα πάρει ο γιος τους, ξέρεις, κορίτσι που δεν είναι πόντια. Θα ξέρει τουλάχιστον τους χορούς. Μπορεί να μην είσαι τεμέτερο, αλλά τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα εσύ τους στόχους, γιατί πήγε 8 η ώρα. Ναι, βεβαίως. Τους στόχους σου και τα όνειρά σου, σαν αρετή. Είναι μια πολύ βαθιά ερώτηση και δεν ξέρω αν μπορώ δημοσίως να εκφράσω πραγματικά τα όνειρά μου, γιατί πολλές φορές λέμε κάνουμε όνειρα και ο Θεός γελάει. Ναι. Αυτό πάντως που ζω τώρα, όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε δημιουργικό επίπεδο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί είμαστε κάτω από Θεό και η έπαρση και αυτό που πολλές φορές μπορεί να μας βγει και ένα είδος εγωισμού είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Πρώτα-πρώτα για την ψυχολογία του ανθρώπου, να νομίζει ότι έγινε κάποιος ξαφνικά. Δεν μ' αρέσει να λέω λοιπόν, αυτό που εύχομαι είναι να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, mm-hmm, και να είμαστε δημιουργικοί στην καθημερινότητά μας. Να γνωρίζουμε καλούς ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Ο γειτονάς μας, ο περιπτεράς, ο φαρμακοποιός, συνεργάτες να είναι καλοί. Εγώ είμαι τυχερή, γιατί φέτος, πολύ τυχερή είμαι, αυτή τη λέξη την είπα πολλές φορές, συγγνώμη. Και τι φέτος, δεν είσαι τυχερή. Δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι και επιλογές τελικά. Ναι, να βρεθούν όμως οι άνθρωποι, ξέρεις τι, το να βρεθεί κάποιοι άνθρωποι μπροστά σου και να έχεις εσύ ανοιχτό το μάτι και να τους επιλέξεις είναι πολύ βασικό. Αλλά είναι και θέμα τύχης και λαχείου
το πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνεργασία. Δεν το ξέρεις αυτό, ξέρεις πώς θα αυτό, βγει. Αυτό είναι αλήθεια. Φέτος είμαι σε ένα θεατρικό, σε μια θεατρική παρέα, στο θέατρο του Ηλία Καρελά, στο mm-hmm. θέατρο Κάπα. Παίξαμε αυτό το χειμώνα και θα συνεχίσουμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Το Νερωτόκριτο και την Αρετούσα το προσαρμόσαμε σε παιδική έτσι, εκδοχή, ναι. Το κάναμε. Έχει ζωντανή μουσική και τα παιδιά που είμαστε παρέα, η Ζαχαρούλα Κλιματσάκη, ο σκηνοθέτης μας ο Ηλίας Καρελάς, ο Νικόλος Φρανιουδάκης, η Ιωάννα Μιλωνά, ο Φάνης ο Παυλόπουλος, φυσικά ο Έκτορας Κυριάκου που παίζει λαούτο, ο Χρήστος ο Σύγγελος που παίζει νέη και κιθάρα και ούτη. Είναι καλοί συνεργάτες και είναι καλό να βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου. Επίσης να πω ότι με το Σαντέλ μάλλον θα κάνουμε μια σειρά εμφανίσεων. Δεν ξέρω τώρα κατά ναι. ποιο σημείο του ορίζοντα ακριβώς, στη Δύση ή στην Ανατολή. Θα το δούμε αυτό. Ελπίζω να γίνει και εδώ κάτι στην Ελλάδα, έτσι ώστε να σας καλέσουμε, να έρθετε. Εννοείται ότι θα έρθουμε. Με... Και μας καλέστε, εμείς ξέρεις, εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Εμείς έτσι το έχουμε εδώ στο Music. Μας καλούν, δεν μας καλούν, πάμε. Αμανάτι, έτσι. Και... Πάμε γιατί θέλουμε. Ναι. Και τώρα είμαστε στα σκαριά mm-hmm. για να δημιουργήσουμε και άλλο ένα τραγούδι. Έχουμε τη Δύση, το Δύση και Ανατολή, άλλο ένα και άλλο ένα. Δηλαδή σύνολο τρία τραγούδια που θα μπουν στο δίσκο του Σαντέλ mm-hmm. τον ερχόμενο Μάιο. Τα γράφετε εσείς, γράφεις και εσύ και τους στίχους ή μόνο Σαντέλ? Έχω γράψει τους στίχους και στο δεύτερο. Ναι. Αλλά... Γενικά είμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση. Να πω ότι για πρώτη φορά μέχρι τώρα στην σταδιοδρομία μου, στη σταδιοδρομία μας, έχω τη χαρά να πάω για πρώτη φορά στην Αμερική, πρώτα στον Καναδά και μετά στην Αμερική, τον ερχόμενο Μάιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Συναυλία. Θα είναι για το σεμινάριο το χρεστικό της λαογραφίας mm-hmm. Στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, και στην Βόρεια Αμερική μας καλεί ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης. Οπότε θα παίξετε για την Ομογένεια. Ναι. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν κάποια σχέδια για να παίξουμε στο Ισραήλ. Και πέρσι είχαμε κάποια τέτοια πλάνα. Γενικά να είμαστε καλά, να δημιουργούμε αυτό που αγαπάμε, ο καθένας με το μετερίζει του, όχι με μεγάλες κουβέντες, αλλά ούτε και με μεγάλες πράξεις, κυρίως με μεγάλη ψυχή, γιατί είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές μέσα στην ψυχή μας μπορεί να έχουμε πράγματα, συναισθήματα που δεν είναι πάντα καλά. Όχι να καταπνίγουμε τα άσχημα συναισθήματά μας, απλώς να τα μετατρέπουμε σε θετικά. Δηλαδή τα αρνητικά ιόντα να τα κάνουμε θετικά. Και χαίρομαι πολύ που αυτό όλο το πακέτο που εν ολίγης είπα, το σέβεται και το εκτιμά ο κόσμος, γιατί άμα κάνεις κι εσύ τον αγώνα σου για αυτό που αγαπάς και που είναι η ιδεολογία σου, στην προκειμένη περίπτωση η παραδοσιακή μουσική και τα παρακλάδια της για μένα. Ναι. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος και αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, καλά πάει το πράγμα. Και εντάξει. Χάρηκα και σήμερα, ας πούμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν κλείνουμε. Περίμενε. Εμένα σε κοιτάω τώρα, βλέπεις, έχω μακρυνθεί και από το μικρόφωνο. Βεβαίως. Και σε κοιτάω. Και χαίρομαι γιατί ένα παιδί στις ηλικία σου σκέφτεται όπως σκέφτεται. Και που έχει μπει έτσι στον κόσμο της μουσικής από πολύ μικρό και είναι λίγο περίεργος αυτός ο κόσμος. Ναι. Έχεις καταφέρει να διατηρήσεις ή τουλάχιστον να οριμάσεις κατ' εμέ, πάντα εντάξει με την ταπεινή μας γνώμη, έτσι, με το χαρακτήρα μας πάμε, ναι. Να μεγαλώσεις και να οριμάσεις έτσι σε πολύ έτσι ηθικές αξίες. Πάμε να ακούσουμε βιογραφικό. Πάμε.
ένα τραγούδι του Δημήτρη Στάθη από το δίσκο Πίνακα Ζωγραφικής, mm-hmm. που από ό,τι μου είπε ο Σαντέλ, αυτό το δίσκο είχε βρει στην iTunes και με είχε ακούσει, ήξερε λέει την ύπαρξή μου, άκου τώρα, πού να το φανταζόμουν εγώ τέτοιο πράγμα, ήξερε λέει ότι παίζω παραδοσιακά και επειδή αγαπάει και πολύ τη Γλυκερία και είχαμε συνεργαστεί και είχαμε κάνει το Σμυρναίκο Μινόρε με τη Γλυκερία, ναι. το 12 αν ναι. δεν απατώμε, με είχε ακούσει και εκεί, αλλά είχε ακούσει και αυτό το δίσκο. Και αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου Πίνακα Ζωγραφικής. Πάμε να το ακούσουμε. Γράφουν τα βιβλία. Να βρω αυτό για να φοράω στο μπαζάρι. Μα ούτε ένας από αυτούς δεν μου χωράει. Μια γλυκιά, μια πικρή. Μέρα γκρίζα, μέρα ολόιδια και ξένη. Σαν το σαρακύρο κανίζει σε αυτούς. Μα εγώ από αύριο σηκώνω μπαϊράκι. Τα ξέρουν. Πάδικα ψάχνουνε να βρουν τη συνταγή. Σ' αυτά που ορίζουν οι εποχές για να με φέρουν. Είδες πως πέρασε γρήγορα η ώρα. Εγώ το κατάλαβα. Ναι, πέρασε. Και δεν σε ρώτησα, δηλαδή, εγώ ετοιμάσαι, ρωτήσεις εγώ. Μιλάω πολύ. Όχι, μιλάς πολύ, μα τα λες όλα. Πέρασε ευχάριστα. Εγώ αυτό αποκόμισα που δεν σε ήξερα κιόλα και πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Και εμείς θέλουμε να μιλάνε πολύ καλλιτέχνες, γιατί μετά, ξέρεις, είναι δύσκολο για μας. Άμα δεν θέλω καλλιτέχνες να μιλήσει, τι, με το, δεν μπορούμε να το βγάλουμε με το ζόρι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όμως το έχω αυτό το ταλέντο. Άμα αρχίσω, το ανοίξω το στόμα, δεν σταματάω. Είπα, εδώ έρχονται για μένα συνεντεύξεις. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίσει το καλλιτέχνη. Τα τραγούδια τα βρίσκει και στο YouTube, τα βρίσκει και στους δίσκους και τα ακούει. Πρέπει να τα γνωρίσει εσάς. Ναι, για αλήθεια. Να αγαπήσει την αρετή, τις απόψεις της. Και να κάτσουμε πιο πολύ. Να ξέρετε να την ψάξει και αυτός που δεν την ξέρει. Καταλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι εντάξει ότι και εγώ τώρα κάπως κορυδεύω τον εαυτό μου. Αλλά πραγματικά και εμένα μου φάνηκε έτσι πολύ φιλικό το κλίμα εδώ πέρα.
Χαίρομαι. Περίμενε. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, έχω κάτι να σου πω γι' αυτό, παιδιά. Μην τα πει τώρα, γιατί θα μου κάψει την ερώτηση γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γενέθλια, όπως σου είπα και στο διάλειμμα που είχαμε κάνει. Ναι. Και θέλω να μου κάνει. Να μου απαντήσει σε δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Θέλω να μου κάνεις μια ευχή για το Web Music Radio. Γι' αυτό σου λέω, θα μου κάψει ερωτήσεις τώρα. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό. Όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και στην ακροαματικότητα των ακροατών. Ναι, ακροατές είναι, μας ακούνε. Γιατί τώρα μπορούμε να τους πούμε και χρήστες. Και χρήστες. Ναι. Γιατί τους φίλους μας, είναι τους φίλοι μας. Βέβαια. Είναι φίλοι μας όλοι. Να συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό, λοιπόν, να τους αυξήσετε, να τους πληθύνετε και με αυτόν τον τρόπο να αυξηθείτε και να πληθύνετε κι εσείς. Εννοώ στο χώρο και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαδικτυακά ραδιόφωνο και χαιρόμαστε γιατί είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να ακούνε οι άνθρωποι αυτά που τα άλλα ραδιόφωνα δεν παίζουν. Και εδώ είναι το κλειδί. Γιατί όπως είπα και εγώ στο διάλειμμα, παίζουμε ό,τι μας αρέσει εμείς εδώ στα δικτυακά ραδιόφωνα. Δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας να μας λέει τι πρέπει να παίζουμε. Και με αυτόν τον τρόπο κάνετε και εμάς τους καλλιτέχνες να αισθανόμαστε αντισυστημικοί και αντιμνημονιακοί. Πω, έτσι. Όλα αυτά τα κάνουμε μια Μέρκελ. Πού είναι η Μέρκελ? Εμείς και οι υπόλοιποι δεν λέω ονόματα. Λοιπόν, και τώρα που μας γνώρισες και από κοντά, όταν θα σε ρωτήσουν τώρα έξω, πού ήσουν, τι είναι αυτό το Web Music Radio, βρε αρετή μου, τι θα πεις εσύ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Να πω ότι μου ήταν λίγο δύσκολο γιατί μπερδεύτηκα με τους δρόμους. Αλλά αυτό θα το παραλείψουμε, δεν θα το πω στα παιδιά που θα με ρωτήσουν. Θα τους πω ότι το συγκεκριμένο ραδιόφωνο έχει επιλέξει να καλεί ανθρώπους που άλλοι δεν τους καλούν, εν πάση περιπτώσει, και δεν τους μεταχειρίζονται όπως τους μεταχειρίζονται οι υπόλοιποι. Φιλικά, προσιτά, χωρίς πολλά-πολλά, με απόλυτη ελευθερία και ταυτόχρονα ταπεινότητα, που είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, όχι μόνο για ραδιόφωνο, αλλά και για τους ανθρώπους που το έχουν αυτό το ραδιόφωνο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ προσωπικά και που με καλέσατε έτσι χωρίς να με γνωρίζετε από αυτά που έχετε ακούσει για μένα από τη μουσική μου και χαίρομαι που παίξετε το καινούριο μας τραγούδι που είναι και το σημείο αναφοράς μας, Δύση και Ανατολή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και που ήρθες εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά. Παρομοίως. Χαίρομαι που η ζωή μας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις. Και να σου ευχηθώ να μείνεις έτσι αληθινή, να μείνεις... εγώ δεν θα το πω ταπεινή, εγώ θα το πω παιδί. Γιατί τα παιδιά έχουν μια αταπεινότητα από μόνα τους και ξέρουν να συγχωρούν, ξέρουν να αγαπούν. Και εγώ στο εύχομαι αυτό στη ζωή σου να είσαι έτσι και όσα χρόνια και να περάσουν, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις με πάθος, γιατί είσαι από τους ελάχιστους εκπροσώπους αυτού του είδους της μουσικής, να μείνεις σταθερή στις αξίες σου, που νομίζω ότι θα μείνεις, γιατί αν ήταν να τις χάσεις, θα τις είχες χάσει ήδη. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, το νου μας. Καλά, ναι, εντάξει, απλά τώρα νομίζω τα δύσκολα, τα μονοπάτια τα πέρασες αυτού του είδους. Ναι. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, καλή αντάμωση, θα ξαναβρεθούμε. Και καλό ταξίδι στην Αμερική, να περάσετε να πάτε σούπερ, στον Ερωτόκριτο επίσης να συνεχίσετε να πηγαίνετε σούπερ. Και καλή επιτυχία, καλό ταξίδι στο δίσκο του Σαντέλ και στα τραγούδια τα δικά σου. Ευχαριστούμε από καρδιάς, ευχαριστώ και εξ ονόματος του Σαντέλ, βέβαια, γιατί εντάξει δεν είναι εδώ πέρα, αλλά μαζί το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν το έκανα μόνη μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο και για τη διάθεση και για όλα αυτά που είπαμε και που μου δώσατε το βήμα να εκφράσω μέσα από το ραδιόφωνο σας. Φίλοι ακροατές, το Sailing to Music εκτάκτο σήμερα με τη Μέμη έφτασε στο τέλος του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας που ήσασταν μέσα στο chat όσοι ήσασταν, αλλά και σε εσάς που είστε εκτός chat και μας ακούτε εδώ από την Ελλάδα μας, από την Αμερική, από Αγγλία, από παντού, από όλο τον κόσμο, αυτό το καλό αρετή, το στο διαδικτυακό, μας ακούνε από παντού. Ναι, αυτό ωραία. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Δύση και Ανατολή ξανά, με Σαντέλ και Αρετή και Τιμέ. Και έρχεται ο Θανάσης να βάλει μουσικό πλυντήριο, αφού έκανα εγώ το ταξίδι στη μουσική, θα βάλει ο Θανάσης το μουσικό πλυντήριο. Μπουγάδα. Μπουγάδα μουσική για να πλύνει αρνητικές σκέψεις. Σωστό. Πάμε, καλό βράδυ, γεια σας φίλοι.